Τι γίνεται με τη συγκρότηση των ψηφοδελτίων στη Νέα Δημοκρατία και σε ρωτάω γιατί αυτό το ερωτηματικό έχει αρχίσει να παίρνει πολλές διαστάσεις. Αναζητά απάντηση για το τι πρόκειται τελικά να συμβεί με τους αντιπεριφερειάρχες. Ναι, αυτό είναι ένα μεγάλο ερωτηματικό. Το βάλαμε χθες και μετά την χθεσινή μας αναφορά είχα μία επικοινωνία με πηγή από τη Νέα Δημοκρατία σε κεντρικό επίπεδο για να καταλάβω και εγώ τι ακριβώς συμβαίνει. Γιατί ουσιαστικά ο κύριος Μπρατάκος έβαλε το ζήτημα του ασυμβίβαστου των αντιπεριφερειαρχών με τα βουλευτικά ψηφοδέλτια σε μία συνέντευξή του σε μία εφημερίδα. Δεν έχει γίνει κάτι άλλο. Έτσι λοιπόν υπάρχουν διάφορα ερωτηματικά. Αυτό το οποίο μου μεταφέρθηκε και το μεταφέρω με τη σειρά μου είναι ότι ακόμα και να παραιτηθεί ένας αντιπεριφερειάρχης τώρα ή αν αντικατασταθεί τώρα πάλι θα μείνει εκτός βουλευτικών ψηφοδελτίων διότι είναι σαν να φεύγει κάποιος από μία θέση ένα-δύο μήνες πριν τις εκλογές ενώ όλα τα προηγούμενα χρόνια ήταν σε αυτή την θέση διοίκησης ενός αντιπεριφερειάρχη και να το κάνει λίγο πριν τις βουλευτικές εκλογές. Άρα λοιπόν επειδή η Νέα Δημοκρατία δεν θέλει να ανοίξει μέτωπα με βουλευτές που καταλαβαίνεις ότι είναι λογικό σε πολλές περιοχές, δεν μιλάω μόνο για την Αρκαδία ή μόνο για την Πελοπόννησο, σε όλη την Ελλάδα είναι λογικό να γκρινιάζουν και να μην θέλουν απέναντί τους σε κάποιες περιπτώσεις αντιπεριφερειάρχες που έχουν πίσω τους και ένα μηχανισμό της κάθε περιφέρειας με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Και αυτό το οποίο ουσιαστικά λέει το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας ανεπισήμως είναι ότι είναι σαν να ένα μήνα πριν τις βουλευτικές εκλογές να παραιτηθεί κάποιος από πρόεδρος ενός οργανισμού ή από γενικός γραμματέας που έχει ασυμβίβαστο και μετά να τον βάλουμε στα βουλευτικά ψηφοδέλτια. Ναι. Αυτό δεν μπορεί να γίνει. Αυτό ισχύει και για χωρικούς και για χωρικούς και γενικά για τους υπόλοιπους αντιπεριφερειάρχες των τομέων. Γενικά για όλους. Δεν υπάρχει καμία εξαίρεση. Και έτσι όπως μου μεταφέρθηκε, ουσιαστικά αποκλείονται όλοι. Δηλαδή όλοι όσοι είναι αντιπεριφερειάρχες αυτή τη στιγμή ή ήταν τέλος πάντων μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου, δεν μπορούν να είναι υποψήφοι. Βέβαια, επειδή με τα κόμματα ποτέ δεν βγάζει άκρη 100% γιατί σήμερα μπορεί να λένε αυτό, αύριο να ισχύσει κάτι άλλο. Γενικώς το λέω. Καλό θα ήταν να υπάρχει μια ξεκάθαρη οδηγία, γραπτή εννοώ, σε κομματικό επίπεδο για να αποσαφινιστεί πλήρως ποιος μπορεί και ποιος δεν μπορεί να είναι υποψήφιος μιας και έχει ξεκινήσει η διαδικασία συγκρότησης ψηφοδελτίων. Πάντως οι τελευταίες πληροφορίες τις οποίες και μας μεταφέρεις δείχνει ότι οι αντιπεριφερειάρχες δεν θα περιλαμβάνονται στα ψηφοδέλτια. Ανοίγεις πληθυντικές βραδιάτικα. Ναι, δεν ξέρω τι θα γίνει γιατί έχουμε και γιορτή αύριο και βλέπω εξελίξεις σημαντικές στο συγκεκριμένο ζήτημα. Για να δούμε. Είναι λίγες μέρες ούτως ή άλλως τις οποίες θα καταλήξει η Νέα Δημοκρατία, όχι μόνο η Νέα Δημοκρατία, φυσικά και τα υπόλοιπα κόμματα, στη συγκρότηση των ψηφοδελτίων.